Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό θα κάνουμε πολιτικό. Πολιτική σήμερα. Συζήτηση. Πολιτική συζήτηση. Με βουλευτές κανονικά. Αρχή θα γίνει με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, χρόνια καλημέρα, και ζαμάνια. Ευχαριστώ πολύ. Και να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν, γιατί είστε και μέλος της προανακριτικής. Σωστά. Τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες με τον κύριο Καλογρίτσα. Έχετε πιστεί ότι κάτι έτρεχε με αυτά που λέει ο κύριος Καλογρίτσας μέχρι τώρα? Από την ιδιότητά μου, επειδή είμαι μέλος της προανακριτικής, μπορώ να πω λίγα και συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα πιο εσωτερικά ζητήματα ή διαλόγους όπως κατά καιρούς παρουσιάζονται. Όμως θα πω ότι έχουν ακουστεί σημαντικά και αποκαλυπτικά πράγματα, τα οποία περιγράφουν μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και μία συγκεκριμένη φιλοσοφία γύρω από τον τρόπο που η τότε κυβέρνηση πολιτεύτηκε για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Το πώς ήθελε να εξελίξει τα πράγματα και με ποιους. Με ποιο πλέγμα σχέσεων. Και πραγματικά η λέξη διαπλοκή φαίνεται, ναι, στο βαθμό που μπορώ και εγώ να πω κάτι και στα όρια τα οποία μου επιτρέπονται κοινοβουλευτικά, mm-hmm, να αποκτά άλλη σημασία. Ξέρετε, κάποιοι πολιτεύτηκαν με, ναι, το ηθικό πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων. Mm-hmm. Φαίνονται άλλου τύπου πράγματα από τις εξελίξεις και τις διαδικασίες. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Βέβαια, τώρα, εγώ, εμένα η βασική μου απορία είναι ότι πρέπει να ρωτηθεί, φαντάζομαι, από όλη αυτή την ιστορία, και ο κύριος Καλογρίτσας που πήγαν αυτά τα περίφημα 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ο Γιώργος Παπαχρήστος χθες γράφει στα Νέα ότι δεν πήγαν για την έκδοση εφημερίδας, όπως έχει υποθεί. Και άκουσα και τον κύριο Τζανακόπουλο το πρωί να λέει κάτι ανάλογο εδώ που βγήκε στον Δημήτρη και την Μαρία, κύριε Μαρκόπουλε. Ο κύριος Καλογρίτσας έχει κάνει μια σειρά σημαντικών αποκαλύψεων. Κάποια πράγματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παρουσιαστεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κεντρική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια προσπάθεια να φεδροποιηθεί. Το μόνο δηλαδή που δεν μας έχουν πει είναι ότι είναι ένας ξεμοραμένος άνθρωπος. Βέβαια κάποιος θα πρέπει να γυρίσει να μας πει με αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο επιχειρούν να τον παρουσιάσουν ως φεδρό, ως τρελό, ως ξεμοραμένο, θα πρέπει να μας απαντήσουν γιατί φωτογραφίζονταν και βρίσκονταν μαζί του συνεχώς. Mm-hmm. Θα πρέπει να μας απαντήσουν. Κύριε Μαρκόπουλε, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε πιστεί, ότι, έτσι όπως τοποθετήσετε τουλάχιστον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φτιάξει κανάλι. Ό,τι έχει υποθεί, δεν έχει υποθεί από εμένα που έχω μια γνωστή πολιτική προέλευση. Δεν έχει υποθεί, ναι, από εσάς που είσαστε δημοσιογράφους. Ναι. Έχει υποθεί από έναν άνθρωπο, αυτό μπορούμε να το πούμε, που χαρακτηρίζει κάθε τρεις και λίγο συντρόφους του, τους, ναι, ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, και ο οποίος απευθύνεται με τα μικρά ονόματα, ακόμα καλά-καλά και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Ναι. Από έναν άνθρωπο που γυρνάει και λέει, ναι, ότι κάποιοι έβγαιναν με τα λεφτά του βουλευτές. Δεν τα λέω εγώ. Ναι, έχετε Μαρκόπουλε. Ούτε εγώ φωτογραφήθηκα ποτέ με τον κύριο Καλογρίτσα, ούτε ο κύριος Καλογρίτσας επωνομάζεται γαλάζιος εργολάβος. Έχετε πιστεί επομένως ότι όλο αυτό ενορχιστρώθηκε από τον κύριο Παπά και είναι υπόλογος και ο κύριος Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να προβώ αυτή τη στιγμή σε μία κρίση, γιατί είναι μία δυναμική διαδικασία η οποία συνεχίζεται. Μάλιστα. Όμως σας λέω, έχουν ακουστεί αποκαλυπτικά πράγματα. Σημαντικά και πολύ αποκαλυπτικά. Και έχουν ενδιαφέρον. Θα δούμε βεβαίως, γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε και πολλά πράγματα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαρκόπουλε, άσχετο με την προανακριτική. Συμφωνείτε με την τοποθέτηση του συναδέλφου σας, του κύριου Γιάννη Λοβέρδου, χθες στην Ολομέλεια για το θέμα της συνεπιμέλειας? Ο Γιάννης Λοβέρδος έκανε μία διευκρίνηση στο διαδίκτυο και νομίζω ότι και σήμερα έχει πει ότι δεν τοποθετήθηκε ακριβώς έτσι. Είναι ξεκάθαρο και μένω σε αυτό γιατί είναι ένας αξιόλογος συνάδελφος και νομίζω ότι έχει πει την άποψή του καθαρά. Από εκεί και πέρα μένουμε στο ότι προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους κακοποίηση που να έχει δικαιολόγηση από κανέναν κοινοβουλευτικό. Ο Γιάννης Λοβέρδος έδωσε νομίζω επαρκείς απαντήσεις. Γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Μαρκόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Είναι και εκείνος μέλος της προανακριτικής επιτροπής. Για να δούμε ακριβώς την άλλη, ή μάλλον πώς διαβάζεται από το ΣΥΡΙΖΑ η κατάθεση, ναι, Καλογρίτσα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηγιαννάκη. Πώς θα διαβάζετε? Προφανώς και θα διαβάζετε από τη Νέα Δημοκρατία, τα ανάποδα. Είπε πριν ο κύριος Μαρκόπουλος, κύριε Χατζηγιαννάκη, καλημέρα, ότι προσπαθείτε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσετε τον Καλογρίτσα ως ένα ξεμοραμένο άνθρωπο που δεν ξέρει τι λέει. Κάθε άλλο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει ο κύριος Καλογρίτσας
Και η πραγματικότητα είναι ότι ψεύδεται συνειδητά. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τι λέει, ούτε ξεμοραμένος είναι. Mm-hmm. Ο λόγος που έχει έρθει, αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, mm-hmm. είναι επειδή έχει κάνει μία μήνυση κατά των Αράβων της ΣΣΕ για να γλιτώσει 3 εκατομμύρια τα οποία του είχε επιδικάσει ένα διαιτητικό δικαστήριο στην, στην Ελβετία. Και δηλαδή, δυστυχώς σύρεται όλο το πολιτικό σύστημα σε μία παροδία, επειδή ο κύριος Καλογρίτσας, εν γνώση του, έρχεται και καταθέτει τέρατα μέσα στην, στην προανακριτική Μάλιστα. επιτροπή. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείτε να μας πείτε πάρα πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς, γιατί δεσμεύεστε από αυτή τη διαδικασία. Φωστά. Αλλά όπως ρωτήσαμε και τον κύριο Μαρκόπουλο, αν έχει πιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κάνει κανάλι, έτσι, θέλω να ρωτήσω και εσάς, κύριε Χατζηγιαννάκη. Δηλαδή, ο κύριος. Μισό λεπτό. Δεν θέλω να ρωτήσω και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το πάω ανάποδα λίγο το ερώτημα. Ο κύριος Καλογρίτσας, δηλαδή. Εσείς έχετε πιστεί ότι είχε τα λεφτά και θέλει να κάνει κανάλι. Και ότι πήγαινε ο κύριος Καλογρίτσας μόνος του στο Μαρινάκι και του έλεγε, όπως έχει πει ο κύριος Μαρινάκης και έχει συμφωνήσει και ο κύριος Καλογρίτσας, δώσε μου 20 εκατομμύρια. Ή όπως πήγε στον Κοντομινά και του είπε, δώσε μου το 51% του καναλιού. Ο κύριος Καλογρίτσας κατέθεσε ο ίδιος. Ναι. Κατέθεσε ο ίδιος ότι έδωσε 6,5 εκατομμύρια ο γιος του για να ρυθμίσει, για να μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Ναι. 6,5 εκατομμύρια και υπάρχουν κατατεθειμένα και το ομολόγησε και ο ίδιος από τα έγγραφα του διαγωνισμού. Άρα δεν είναι θέμα της δικογραφίας, είναι ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, ήταν επίσημος. Ναι, ότι κατέθεσε ρευστό 8 εκατομμυρίων, έχουμε δηλαδή και τα εξτρέ της τράπεζας, 8 εκατομμυρίων δεσμευμένων δικά του λεφτά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είχε 14,5 εκατομμύρια και τα χρησιμοποίησε. Ή προφανώς τα είχε για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει και αφετέρου προφανώς δεν ήταν μπροστινός. Ήθελε να κάνει κανάλι ο ίδιος. Έχετε δει κάποιον μπροστινό να θέλει να βάλει 14,5 εκατομμύρια. Ναι. Εγώ στα παγκόσμια χρονικά Άμα δεν είναι δικά του ή αν έχει τη δέσμευση θα τα πάρει από κάπου, ναι, έχουμε δει. Έχει ο ίδιος καταθέσει, ο γιος του μάλλον, γιατί ήταν στο όνομα του γιού του, αλλά δεν ήταν στο δικό του. Έχει καταθέσει υπευθύνως ότι ούτε τα δανείστηκε και υπάρχει ροή του χρήματος. Γιατί είναι εύκολο πλέον στην εποχή μας να βλέπουμε από πού προέρχονται τα χρήματα. Ευτυχώς. Ούτε σε μαύρες σακούλες μπορούν να έρθουν, από τραπεζικούς λογαριασμούς είναι και ξέρουμε από πού έχουν έρθει τα χρήματα. Άρα δηλαδή ο κύριος Καλογρίτσας είχε την οικονομική επιφάνεια να κατέβει σε έναν διαγωνισμό που οι άδειες φτάσανε και 75 εκατομμύρια ευρώ και να διεκδικήσει και να κερδίσει τελικά μία από τις 4 τότε άδειες. Το έκανε. Τα μόνα χρήματα που δεν προέρχονται από λογαριασμούς, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, του κυρίου Καλογρίτσα είναι τα 3 εκατομμύρια τα τελευταία της εγγυητικής επιστολής. Τα 14,5 όμως ήταν δικά του, καραδικά του και υπάρχουν και τα έγγραφα, αλλά και ο ίδιος το ομολόγησε. Μάλιστα. Απλά λέω ότι τα δανείστηκε. Τώρα από πού μπορείτε εσείς να δανειστείτε 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βρει η προανακριτική επιτροπή. Γιατί και ο κύριος Καλογρίτσας είπε. Τις επόμενες ημέρες θα το βρει. Τον περιμένουμε τον κύριο Καλογρίτσα πώς και πώς. Εσείς είστε βουλευτής με τα λεφτά του κύριου Καλογρίτσα, όπως είπε απευθυνόμενος στον κύριο Πολάκη. Εγώ είμαι βουλευτής με την ψήφο των ευηωτών πολιτών και ο κύριος Καλογρίτσας, απευθυνόμενος και κουνώντας το δάχτυλο σε εμάς, σε μια υποτίθεται εξοργισμένη απάντησή του, επειδή τον είχε πιέσει πάρα πολύ ο Παύλος ο Πολάκης και καλά του έκανε και τον πίεσε πάρα πολύ, γιατί το να κουνάει το δάχτυλο στον Παύλο ή σε μένα ή στον Δημήτρη τον Τζανακόπουλο. Άρα, συγγνώμη, κύριε Χατζηγιαννάκη, μισό λεπτό. Ο κύριος Καλογρίτσας τώρα που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν στις προεκλογικές ομιλίες του Παπά κτλ., είναι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο, για να πάρει τα 3 εκατομμύρια. Αφενός είναι κατά το θεωρεί, από ό,τι έχω καταλάβει για τις καταθέσεις του, γιατί μιλάει συνέχεια με μισόλογα και ενώ τον καλούμε και εμείς και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, ό,τι στοιχεία έχει, ό,τι SMS έχει, ό,τι ζητήματα έχει να μας τα φέρει, τα θέλουμε. Έδωσε κάτι SMS. Η προανακριτική, ορίστε. Έδωσε κάτι SMS. Είδαμε κάποιο. Ένα SMS έφερε. Ένα SMS. Δηλαδή, μισό λεπτό. Να μας τα φέρει όλα. Δεν ισχύουν όλα αυτά που είδαμε. Ναι. Άρα, και εμείς και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα για να κλείσουμε, κύριε Χατζηγιαννάκη, τίποτα από αυτά που λέει ο κύριος Καλογρίτσας δεν έχει συμβεί. Τίποτα. Προφανώς και κάποια έχουν συμβεί. Τώρα, αν αυτά είναι ειλικρινά, είναι αληθινά ή είναι η προσπάθεια του κύριου Καλογρίτσα, θα αποδειχθεί τις επόμενες μέρες από την προανακριτική. Γιατί δυστυχώς για τον κύριο Καλογρίτσα υπάρχει και η κοινή λογική, αλλά κυρίως υπάρχουν έγγραφα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ήταν δημόσιος διαγωνισμός και υπάρχουν τα έγγραφα του δημόσιου διαγωνισμού και η ροή του χρήματος. Καλημέρα. Άρα, ό,τι και να μας πει ο κύριος Καλογρίτσας, θα πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να αποδειχθούν. Ναι, εννοείται. Γεια σας, κύριε Χατζηγιαννάκη. Καλημέρα σας. Και αυτοί που συμμετείχαν στη γη. Στην κυρία Νάντια Γιανακοπούλου θα πάμε τώρα. Να την καλημερίσουμε. Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Γιανακοπούλου. Καλημέρα σας. Και εσείς επίσης μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής.
Πώς τα βλέπετε, μέλος, τα... Έχετε Μελούς, πάρει απαντήσεις. Συμμετέχω και εγώ σε όλες τις διαδικασίες. Έχετε πάρει απαντήσεις από αυτά που ακούτε τις τελευταίες μέρες. Κοιτάξτε, βεβαίως δεν μπορώ να σας πω, θα σας μιλήσω πολιτικά, προφανώς, όχι ποινικά και με το τι υπόνεται, γιατί δεσμευόμαστε ως εισαγγελικό όργανο από το τεκμήριο του απορρίτου. Καταρχάς, προχωράει μια διαδικασία. Ναι. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή γίνεται η εξέταση του μάρτυρα του κύριου Καλογρίτσα. Θα ακολουθήσουν εξετάσεις μαρτύρων από τις τράπεζες, την Τράπεζα Αττικής, για να δούμε τη ροή του χρήματος από τον κύριο Παπά, από άλλους ενδεχόμενα καναλάρχες. Όλα αυτά είναι μια ανοιχτή διαδικασία και θα. Ναι, ωστόσο τώρα συνεχιστεί. Έχουμε την κατάθεση του κυρίου Καλογρίτσα, κυρία Γιαννακόπουλ. Και λοιπόν, από αυτή την κατάθεση ρωτούμε ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καλογρίτσας σας έχουν πείσει ότι κάτι διαφορετικό συνέβη, μια δολοπλοκία, μια διαπλοκή ή όχι. Μέχρι στιγμής. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καλογρίτσας, και θα σας το πω ξεκάθαρα, είναι απολύτως σοκαριστικά. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω, γιατί πραγματικά επαληθευόμαστε όλοι εμείς, και το κίνημα αλλαγής το έλεγε ήδη από το 2016, ότι υπήρχε, αν θέλετε, ένα παιχνίδι σε πολιτικό επίπεδο, όπου προσπαθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε να στήσει το δικό του κανάλι, βρίσκοντας πόρους, όπως μας λέει ο κύριος Καλογρίτσας, με την συμμετοχή άλλων παραγόντων. Δηλαδή, τι έχει αποδειχθεί. Τι λέμε εμείς ότι απεδείχθη. Απεδείχθη η τριμερής σχέση ανάμεσα στους Άραβες, ανάμεσα στον κύριο Παπά και τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και ανάμεσα στον κύριο Καλογρίτσα. Ο κύριος Παπάς έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή, οι Άραβες έβαλαν τα χρήματα και ο κύριος Καλογρίτσας θα έβαζε το όνομά του μπροστά. Αυτά είναι λοιπόν, αυτά τα οποία μέχρι στιγμής λέμε ότι φαίνονται, έχουμε ακόμη μπροστά μας μέλλον, θα φανεί, θα αποδειχθεί στην πορεία αν ο κύριος Καλογρίτσας έχει δίκιο ή αν έχει άδικο. Αυτά όμως τα οποία είναι κατατεθειμένα είναι απολύτως σοκαριστικά. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Καλογρίτσας επιβεβαίωσε τις καταγγελίες του κυρίου Κοντομινά ότι ζητήθηκε το με την παρέμβαση του κύριου Παπά. Ναι. Να μπει να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό σχήμα, όπως επίσης το είπε και για τον κύριο Μαρινάκη. Και εγώ θα σας πω κάτι. Τα μηνύματα τύπου «Νίκο μου, Λεβέντη μου, αγόρι μου», οι δηλώσεις ότι κοιμόταν στο σπίτι του, τι δείχνουν? Δεν δείχνουν μια οικειότητα? Ξαφνικά τώρα θυμούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Καλογρίτσας είναι ψεύτης ή ότι ο κύριος Καλογρίτσας λένε ότι λειτουργούσε από μόνος του? Γιατί είναι πολύ εκνευριστικό. Εμένα προσωπικά, αν θέλετε, με θυμώνει το ότι προσπαθούν τώρα να μας πείσουν ότι ο κύριος Καλογρίτσας τελικά δεν έχει καμία σχέση με εμάς ή ότι κάποιοι άλλοι τον βάζουν, όταν έχει μια ξεκάθαρα δική του πορεία στον χώρο της αριστεράς. Ευθύνη εκτός από τον κύριο Παπά έχει και ο τότε πρωθυπουργός, κυρία Γιαννακοπούλου. Όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πορεία. Ναι, δεν είμαστε καθόλου βιαστικοί. Εδώ πέρα είμαστε να εξετάσουμε, να δούμε ένα πράγμα. Έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Ότι εμείς λέμε φως παντού, να φτάσει το μαχαίρι ως το κόκαλο όσο ψηλά κι αν είναι. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Εάν ο κύριος Παπάς θεωρεί ότι όλα αυτά είναι ψευδή, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν έχει προβεί σε μήνυση. Εγώ, αν κάποιος έλεγε όλα αυτά τα πράγματα για εμένα, το πρώτο που θα είχα κάνει ήταν να πάω και να καταθέσω μήνυση. Είναι μια απορία αυτή, σωστή. Μήπως λοιπόν όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ενδεχόμενα κάποιοι δεν θέλουν μετά με αυτόν τον τρόπο, γιατί ξέρετε ότι η διαδικασία της μηνύσεως ανοίγει δρόμο για να ανοίξει οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις που μένει να απαντηθούν. Και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας την ονομαστική σήμερα, κυρία Γιαννακόπουλου. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Καλημέρα σας.